Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να συνδέσουμε τώρα τις επιχειρήσεις με τις αρχές και τις αξίες. Ας προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι οι αρχές και οι αξίες και η επιχειρηματική δράση μπορούν να συμβαδίζουν. Δεν είναι πάντα αντίθετες έννοιες, όπως έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε άλλωστε. Μου είπαν λοιπόν ότι την κόκκομα τη γνωρίζετε όλοι και ότι δεν πρέπει να πω πολλά γι' αυτό. Ελπίζω να μου είπαν αλήθεια. Σίγουρα όσοι κοιμάστε καλά τη γνωρίζετε, όσοι δεν την κοιμάστε καλά, όσοι την κοιμάστε καλά περάστε από κάποιο κατάστημα. Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν της κόκκομας ξεκινάει σαν παραμύθι. Ξεκινάει με τρεις φίλους, οι οποίοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν την καλύτερη εταιρεία στον κόσμο. Όχι τη μεγαλύτερη, ούτε την πιο κερδοφόρα, αλλά την καλύτερη. Και η έννοια καλύτερη συνδέεται με την ποιότητα. Ποιότητα σε όλες τις εκφάνσεις της. Ποιότητα στις σχέσεις με τους πελάτες, με τους εργαζόμενους, ποιότητα στα προϊόντα. Ξεκίνησε πολύ ρομαντικά όταν τρεις φίλοι, όπως είπαμε, είχαν ένα πάρα πολύ ισχυρό όραμα να φτιάξουν αυτή την εταιρεία, αλλά ήταν και πάρα πολύ ρομαντικοί. Περπατώντας λοιπόν στην παραλία, είδαν φύκια. Πολλά φύκια που παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Αυτά λοιπόν αποφάσισαν ότι θα είναι η βάση μιας καινοτομικής δημιουργικής δράσης. Το όραμά τους ήταν να φτιάξουν, να κατακτήσουν την κορυφή, να είναι πρώτοι σε πωλήσεις. Και αυτή είναι η ποσοτική διάσταση. Γιατί μια εταιρεία πρέπει να έχει κέρδη. Και την εταιρεία πρέπει να την απενοχοποιήσουμε από την έννοια του κέρδους. Και όχι μόνο αυτό, να συμβάλλουν στη διάδοση της αηφόρου φιλοσοφίας. Η αηφορία είναι μία από τις βασικότερες αρχές και αξίες που διέπουν την επιχείρηση αυτή. Η αηφορία, μια σύνθετη λέξη, από το αΐ και φέρω, φροντίζω να έχω για πάντα. Φροντίζω δηλαδή να χρησιμοποιήσω τους φυσικούς πόρους με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν και για τις επόμενες γενιές. Είπαμε για τα φύκια πριν. Τα φύκια που βρήκαν στην παραλία. Κοκοφίνικας, φυσικό καουτσούκ, μαλλί, βαμβάκι. Όλα αυτά μαζί συνδυάστηκαν πάνω απ' όλα με βάση, όπως είπαμε, την αηφορία και πάνω απ' όλα στοχεύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Φυσικές πρώτες ύλες ακόμα και για την συσκευασία των προϊόντων, χωρίς πλαστικό σε υφασμάτινες θήκες. Και από τότε που οι τρεις ρομαντικοί φίλοι περπατούσαν στην παραλία, πέρασαν 21 χρόνια, η εταιρεία μεγάλωσε, έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη, μέχρι τον Καναδά και μέχρι τη Σαουδική Αραβία, αποδεικνύοντας πως όταν θέλουμε κάτι, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε. Όταν έχουμε ένα ισχυρό όραμα, όταν έχουμε ισχυρές αρχές και αξίες. Θα τις δούμε. Πάνω απ' όλα, μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε πραγματικά, το πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι. Και όσα χρόνια και αν περάσουν, σε όσες συναντήσεις και σε όσα συνέδρια και αν βρεθούμε, με το ίδιο πάθος θα το υποστηρίζουμε. Καινοτομία είναι μια ευρύτερη έννοια. Καινοτομία για μας ξεκινάει από την στιγμή που ένας πελάτης θα μπει μέσα στο κατάστημα. Στον πελάτη αυτό θα φτιάξουμε ένα ποτήρι φυσικό χυμό. Έχω τσακωθεί άπειρες φορές με πολιτές που το θεωρούν λίγο περιττό, λίγο υποτιμητικό, λίγο βαρετό. Όμως αυτό είναι καινοτομία. Και τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει χωρίς την υποστήριξη της ηγεσίας. Όλα ξεκινάνε από την ηγεσία. Η ηγεσία πρέπει να λειτουργεί ως πρότυπο. Η ηγεσία είναι αυτή που αποτρέπει τις συμβάσεις, που παίζει ποδόσφαιρο με τους εργαζόμενους. Και στο ποδόσφαιρο, ξέρετε, δεν είμαστε και πάρα πολύ ευγενικοί, ούτε πάρα πολύ επίσημα λειτουργούμε. Είναι αυτή που χρησιμοποιεί κοινή γλώσσα, κοινή κουλτούρα. Ανοιχτή επικοινωνία, πόρτες ανοιχτές πάντα. Ποτέ δεν έχει κανείς τίτλους εργασίας, γραμματής ή οτιδήποτε άλλο θα μας εμπόδιζε να λειτουργήσουμε σωστά. Και με αυτόν τον τρόπο φτιάξαμε ένα πολυπολιτισμικό παζλ,
φτιάξαμε ένα puzzle που αποτελείται από 13 εθνικότητες και 9 θρησκείες. Όχι σκόπιμα, δεν θέλαμε από την αρχή να καταφέρουμε αυτό. Προέκυψε στην πορεία. Προέκυψε γιατί η έδρα βρίσκεται στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη, προφανέστατα, υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες, παλινοστήσαντες. Για τον καθένα από τους ανθρώπους που βλέπετε εδώ, θα μπορούσα να σας πω και μια ιστορία, μια και περισσότερες. Αλλά αυτό που σίγουρα μάθαμε είναι ότι μπορούμε να λειτουργούμε ομαδικά. Κανείς θα φοβόταν ότι μέσα σε αυτό το πολυπολιτισμικό πάζλ θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μόνο ένα πύργο της Βαβέλ. Τελικά καταφέραμε να φτάσουμε πολύ μακριά. Και ίσως τελικά πρέπει να ξεπεράσουμε λίγο τους φόβους μας, αυτά που μας τρομάζουν, το άγνωστο. Όπως λέει και ο ιδρυτής της εταιρείας, μόνο όταν αγγίζεις το άγνωστο σου αποκαλύπτεται άλλωστε. Και τι είναι αυτό που μας ενώνει, το είπαμε και πριν. Μόνο το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον για τους άντρες. Εμείς οι γυναίκες κάτι θα βρούμε στην πορεία. Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε, πριν από 10 χρόνια, όταν μπήκα εγώ σε αυτό το ταξίδι, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε ήταν να βρεθούμε κάποια στιγμή όλοι μαζί, να βρεθούμε κοντά, να είμαστε ομάδα. Και πώς κάνεις ομάδα το διευθυντή ενός τμήματος και την κυρία που καθαρίζει, πώς κάνεις ομάδα το γενικό διευθυντή και τον οδηγό, μόνο μιλώντας με μια κοινή γλώσσα, χρησιμοποιώντας κοινές έννοιες. Πόσο πληκτικό και πόσο βαρετό θα ήταν να μαζέψω όλη την ομάδα της εταιρείας και να αρχίσουμε να μιλάμε για κανόνες. Να μιλάμε με γλώσσα πολύ business, να μιλάμε με μια γλώσσα που λίγοι θα καταλάβαιναν. Ποιους θα αφορούσε όλο αυτό? Κανέναν. Γι' αυτό μιλήσαμε για ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε να προσλάβουμε κάποιον για ορισμένο χρόνο. Πάντα θέλαμε οι άνθρωποι της εταιρείας να βρίσκονται πολλά χρόνια μαζί μας. Να μεγαλώσουμε μαζί, να εξελιχθούμε μαζί. Όχι μέσα από την εταιρεία, μαζί με την εταιρεία. Αυτές οι δύο έννοιες έχουν τεράστια διαφορά. Μπορείς να προχωράς μαζί. Αυτό θέλαμε να πετύχουμε. Αυτό θέλαμε κάθε φορά που προέκυπτε μια καινούργια θέση, μια διευθυντική θέση. Ένας άνθρωπος από μέσα, ένας δικός μας άνθρωπος να εξελιχθεί και να προχωρήσει. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπετε σίγουρα έχουν εξελιχθεί και έχουν προχωρήσει πάρα πολύ μέσα στην εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. Είπα ότι δεν θα πω ιστορίες, αλλά νομίζω ότι δικαιούμαστε αυτή την ιστορία να τη μοιραστούμε. Ο Γιώργος που παίρνουμε σαν παράδειγμα εδώ, έχει σύνδρομο Down. Ήταν ο πρώτος εργαζόμενος της εταιρείας στην Ξάνθη. Ο πρώτος εργαζόμενος όταν μας πλησίασαν από το ψυχολογικό κέντρο Ξάνθης και μας είπαν ότι ναι, χρειαζόμαστε, βοηθήστε μας, δώστε δουλειά σε κάποια από τα παιδιά που βρίσκονται εκεί. Τώρα δουλεύει ακόμα στην εταιρεία, έχουν περάσει αρκετά χρόνια και σίγουρα ακόμα έχει πολλά πράγματα να μάθει μαζί μας, αλλά σίγουρα έχει καταφέρει να ζει σχεδόν ανεξάρτητα, να βελτιώσει την κοινωνικοποίησή του. Δεν κάναμε τίποτα σπουδαίο. Όταν μας ζητάνε να παρουσιάσουμε καλές πρακτικές της εταιρείας, πραγματικά δεν έχουμε τι να πούμε. Γιατί αυτά δεν είναι καλές πρακτικές. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι καλές πρακτικές. Αυτά είναι μόνο ό,τι σε κάνει να κοιμάσαι καλά το βράδυ. Αυτό που συνήθως λέω είναι ότι επειδή φτιάχνουμε πολύ καλά στρώματα, θα πρέπει τουλάχιστον να φροντίσουμε να κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ. Αυτό μάλλον είναι το σημαντικότερο που μπορούμε να κατακτήσουμε. Τελικά είμαστε πολύ εγωιστές. Νομίζω ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τους εαυτούς μας. Για να διασφαλίσουμε ότι βρισκόμαστε ένα βηματάκι πιο κοντά σε αυτό που εμείς ονομάζουμε εταιρική σοφία. Σε αυτό που θα μας κάνει λίγο καλύτερους ανθρώπους. Γιατί πάντα πιστεύαμε ότι όταν δίνεις θετική ενέργεια, αυτό θα εισπράξεις. Θετική ενέργεια θα εισπράξεις. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα project, δεν υπάρχει κανένα έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί. Υπάρχει ένα ολόκληρο ταξίδι. Ένα ταξίδι που μας λέει ότι ο δρόμος προς την επιτυχία μιας εταιρείας ξεκινάει σίγουρα από το μυαλό μας, περνάει μέσα από πολλά χαρτιά, πολλούς αριθμούς, αλλά πρέπει να έχει και ένα σταθμό μέσα από την καρδιά μας. Και αυτό είναι ίσως το μοναδικό, το πιο ισχυρό όραμα
που μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι έχουμε. Ότι έχουμε μάθει πια να βλέπουμε μέσα από αυτό που εμείς θα θέλαμε να βιώνουμε. Αυτό που μας κάνει εμάς να αισθανόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό που μας κάνει εμάς να κοιμόμαστε καλύτερα, να κοιμόμαστε πιο ήσυχοι το βράδυ. Ευχαριστούμε.